Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας μετά την σημαντική νίκη της τοπικής ομάδας επί της Ανατολής με 3-2. Ο προπονητής ο Γιάννης Καραφέρης να μας πει δύο λόγια πως είδε το σημερινό παιχνίδι, αυτή τη σημαντική νίκη, και έχει ξεκινήσει πολύ καλά η Αγία Μαρίνα απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους με 4 βαθμούς στα 2 πρώτα μάτς. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε ξανά σε αγωνιστική δράση. Αυτό το πράγμα που συνέβη φέτος για όλες τις ομάδες πιστεύω ότι ήταν πολύ κουραστικό. Και μόνο και μόνο ότι βρισκόμαστε σε γήπεδο και συζητάμε για αποτελέσματα και για εμφανίσεις μας δίνει πολύ κουράγιο για να συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι με 2 μάτς μέσα στην έδρα μας θέλαμε να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα και να μαζέψουμε κάποιους βαθμούς. Το να καταφέρουμε να έχουμε συνέχεια και 4 βαθμούς απέναντι και σε 2 πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους για μας είναι ό,τι καλύτερο και πραγματικά μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε για το δύσκολο πρωτάθλημα, ίσως το πιο απαιτητικό όλων των εποχών. Κόδους, πραγματικά ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις από την πλευρά του προπονητή, αλλά και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για τους φιλάθλους όσοι ήταν σήμερα. Με 5 γκολ, 4 στην επανάληψη. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα, το υπέρ σας? Εντάξει, το γήπεδο της Αγίας Μαρίνας η έδρα μας είναι ένα μικρό γήπεδο και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την ιδιαιτερότητα αυτού του γήπεδου. Ξέρουμε ότι τα μάτια θα πηγαίνουν στη δύναμη, όχι τόσο στο καλό ποδόσφαιρο που θα παίξουν οι ομάδες, όσο στη θέληση και στην αυταπάρνηση που θα δείχνουν οι ομάδες για να ζητήσουν το αποτέλεσμα. Ο τρόπος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, βρισκόμενοι πίσω στο σκορ, προηγούμενοι, μας σοφαρίζει ξανά η Ανατολή. Καταφέρνοντας και παίρνοντας την νίκη με τέτοια εμφάνιση και με τέτοιο τρόπο, δείχνει ότι έχουμε μεγάλη αυταπάρνηση και θέληση για το αποτέλεσμα. Μία άλλη ερώτηση που έκανα και στους προπονητές στην πρεμιέρα, στους αγώνες που βρέθηκα. Πόσο δύσκολο είναι για τις ερασιτεχνικές ομάδες το να υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές αναγκαστικά γιατί το πρωτάθλημα καθυστέρησε? Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, γιατί το να έχεις εμβόλυμες αγωνιστικές σημαίνει ότι θα προέσει και μεγάλο ρόστερ στην ομάδα. Και γνωρίζουμε ότι πιο πολλές ομάδες, η πλειοψηφία των ομάδων δεν έχουν μεγάλα ρόστερ. Οπότε είμαστε όλοι με την ψυχή στο στόμα το να καταφέρουμε να έχουμε παίχτες και λύσεις ακόμα από τον πάγκο και αναγκαστικά στρεφόμαστε στα ίδια παιδιά. Ίσως αυτό είναι μειονέκτημα όσον αφορά τραυματισμούς αρκετούς των ποδοσφαιριστών. Ήδη εμείς έχουμε αρκετούς τραυματισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα διορθεί. Έμαθα ότι θα έχει μία εμβόλυμη αγωνιστική ακόμα και τουλάχιστον να μην γίνεται αυτό το πράγμα καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της αγωνιστικής περίοδου. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.